Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Την αγγελική έρευνα προκάλεσε ο θάνατος του 50χρονου γυμναστή, ο οποίος βρέθηκε απαγωνισμένος το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης μέσα στο γυμναστήριο της συνοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το θύμα άφησε ένα σημείωμα πριν προβεί στο απονεμοημένο διάδειμά του και άφηνε εχμές μιλώντας για ύπαρξη κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται εύπορους άνδρες για συμμετοχή ανηλίκων σε αυτό το κύκλωμα και βέβαια συνέβησε την δική του υπόθεση με την υπόθεση που απασχόλησε το Πανελλήνιο στις αρχές της χρονιάς με τον καταγγελόμενο βιασμό της 24χρονης σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου στην Θεσσαλονίκη ανήμερα της πρωτοχρονιάς. Ο Τανόν ανέφερε στο σημείωμά του ότι έπεσε θύμα μιας γυναίκας με την οποία διαδηλούσε σχέση και η ίδια φέρεται στην καταλεγόμενά του να του αφαίρεσε όλα του τα περιουσιακά στοιχεία, γράφοντας κάποια ποσά που έχασε ο ίδιος και στη συνέχεια τον διέκοψε την σχέση που είχαν και αυτό ήταν η αφορμή για να φτάσει σε αυτό το έτσι τραγικό περιστατικό. Βασίλη, αυτό το σημείωμα το άφησε εκεί στο χώρο του γυμναστηρίου, γιατί εγώ διαβάζω για μια ανάρτηση στο Facebook η οποία κατέβηκε μετά από λίγη ώρα. Ναι, ναι, αυτό το σημείωμα αναρτήθηκε αρχικά στο Facebook στην προσωπική σελίδα του 50χρονου. Βέβαια στη συνέχεια, όπως πολύ σωστά είπες Γιώργο, αποσύρθηκε, κατέβηκε αυτή η ανάρτηση, αλλά παράλληλα εστάλησε σειρά μηνύματα και με αποδέκτες πολλούς έτσι ανθρώπους από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε μέσω αποστολής σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το έστειλε σε δικηγόρους, σε άλλα πρόσωπα, σε ομάδες και σε διάφορους αποδέκτες, αλλά δεν είμαι σε θέση να σου πω αυτή τη στιγμή αν το ίδιο σημείωμα βρέθηκε και στον χώρο του γυμναστηρίου όπου τελέστηκε αυτή έτσι, η τραγική πράξη. Να πούμε ακόμη ότι με βάση αυτό το σημείωμα και τις διαστάσεις που έχει πάρει το θέμα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, μάλλον καλύτερα να το πω ενδελεχούς έρευνας για τις συνθήκες του θανάτου και ανέθεσε την υπόθεση στο Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης για να γίνει μεγαλύτερη έρευνα και με πιο προσοχή από τους έμπειρους αξιωματικούς και αστυνομικούς της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Αν θέλεις να σου πω τέλος ότι η οικογένεια πριν από λίγο εξέδωσε μια ανακοίνωση, η οικογένεια του θύματος, λέγοντας, ζητώντας καλύτερα να σου πω από τους δημοσιογράφους να συμπαθούν το πένθος του. Τα μέλη της οικογένειας το ανέφεραν αυτό μέσω των δικηγόρων τους και να μην τους δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να προβούν σε δηλώσεις σχετικά με το θάνατο του 50χρονου Γιώργου. Μάλιστα. Μάλιστα. Βέβαια. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για στενάχωρα θέματα μιλάμε συνεχώς, αλλά εντάξει, είναι και το αντικείμενο του ρεπορτάζ που κάνεις κάθε μέρα σαν αστυνομικός συντάκτης. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνεις. Και εσείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Όλες οι δουλειές δύσκολες είναι. Δυστυχώς εμείς ασχολούμαστε με θέματα που έτσι έχουν μια στενάχωρη έτσι χρειά. Και δεν πιστεύω να τελειώσει και γρήγορα τώρα αυτό το θέμα, γιατί είχε αρκετές προεκτάσεις από ό,τι καταλαβαίνω και διαβάζω. Αυτό ξεκινάει μια έρευνα με την παραγγελία του εισαγγελέα. Αρχικά θα διαπιστωθεί αν υπάρχουν κάποιοι που όφησαν τον 50χρονο να κάνει να φτάσει σε αυτή την πράξη του. Διερευνώνται οι συνθήκες του θανάτου και φυσικά θα διερευνηθούν και όλες οι καταγγελίες που κάνει ο ίδιος στο σημείωμα που άφησε πίσω του. Βασίλη Παπαστασούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλή καλά. Συνέχεια. Να είσαι καλή καλά. Συνέχεια. Ευχαριστώ.